Μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Μέχρι να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ουρανία, τη φίλη Τζανίδη από τη Ρόδο, θα μιλήσουμε για το θέμα του Μουφτή που έχει γιορτεί στο Υπουργείο Θρησκευμάτων. Λοιπόν, υπέρ της εκλογής Μουφτή, υπό προϋποθέσεις, στάσεται ο Υπουργός Παιδείας και Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αρχίσει μια πολύ σοβαρή συζήτηση με την ίδια τη μουσουλμανική μειονότητα ως προς το θέμα της ορθολογικοποίησης της εκλογής μουφτίδων. Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Τι λέει ο νόμος» στο κανάλι της Βουλής, που θα μεταδοθεί απόψε το βράδυ στις 9, αναφερόμενος ο κύριος Γαβρόγλου στη μουσουλμανική μειονότητα και τους θρησκευτικούς λειτουργούς της, τονίζει ότι θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα που υπάρχει για συζητήσεις πάνω στο σοβαρό ζήτημα του προσδιορισμού του εκλεκτορικού σώματος. Τον Πατριάρχη δεν τον εκλέγει η ρωμαϊκή κοινότητα στην πόλη, δεν τον εκλέγουν καν οι ιερείς, τον εκλέγουν τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Άρα υπάρχει πάντα στην εκλογή των θρησκευτικών ηγετών ένα ειδικό εκλεκτορικό σώμα, σημειώνει ο κύριος Γαβρόγλου. Ο Υπουργός Παιδείας επισημαίνει ακόμα ότι μετά την ψήφιση του νόμου για προαιρετική εφαρμογή της αρίας με προεδρικό διάταγμα θα οριστούν οι δικονομικές αρμοδιότητες του Μουφτή, ενώ θα ακολουθήσει σύσταση επιστημονικής επιτροπής από νομικούς και ειδικούς επί του Ισλαμικού δικαίου. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα και είχαμε αναφερθεί τις προάλλες με αφορμή την επίσκεψη του Ερντογάν. Δεν πήγαν ο υπουργός, ο κύριος Κατρούγκαλος, νομίζω. Δεν είχε πάει. Δεν είχε συνοδέψει τον κύριο Ερντογάν στο, μέσα στο Τέμενος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα αλλάξουμε θέμα. Δυστυχώς θα πάμε στη Ρόδο, που είναι σοκαρισμένη η κοινωνία από χθες με το θάνατο του 20χρονου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στο βυθό της θάλασσας. Περισσότερα θα μας πει η καλή συνάδελφος Ουρανία Φιλτζανίδη. Ουρανία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, Νίκη. Πραγματικά, όπως θα είπες, μια ανίποτη τραγωδία συγκλονίζει από χθες το πρωί το νησί της Ρόδου με θύμα τον 20χρονο φοιτητή, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, γιος της αντιδημάρχου της κυρίας Μαρίζας Χατζηλαζάρου, βρέθηκε τα ξημερώματα στο βυθό του λιμανιού της Καμήρου Σκάλας και δυστυχώς μέσα σε αυτό βρισκόταν ο 20χρονος. Το αυτοκίνητο μαζί με τον 20χρονο Ροδίτη βρέθηκε σε απόσταση 10 περίπου μέτρων από την αποβάθρα του λιμανιού της Καμήρου Σκάλας. Κανείς δεν γνωρίζει μέχρι αυτή την ώρα τι ακριβώς έχει γίνει, καθώς ακριβή αιτία της νέας τραγωδίας που συγκλονίζει τη Ρόδο εξετάζουν με μεγάλη προσοχή αλλά και σεβασμό στον ίδιο αλλά και στην οικογένεια του παιδιού η αρμόδια αξιωματική του λιμενικού σώματος και της αστυνομίας της περιοχής μας. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, όπως ξέρουμε όλοι, αγνοούνταν από τα ξημερώματα της Τρίτης όταν έφυγε από το σπίτι, όπου διέμενε στην Ιελισσόμηδο αυτοκίνητό του. Όταν η οικογένειά του είδε ότι πέρασαν αρκετές ώρες χωρίς να επιστρέψει, ανησύχησε και ειδοποίησε αμέσως τις αρμόδιες αρχές, όπου και ξεκίνησαν οι αναζητήσεις. Στις έρευνες συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας, βατραχάνθρωποι του λιμενικού σώματος, καθώς επίσης και δεκάδες εθελοντές. Τελικά το αυτοκίνητο στον βυθό του λιμανιού της Καμήρου Σκάλας εντόπισε ιδιώτης Δήτης που συμμετείχε με τον πατέρα του παιδιού στις αναζητήσεις. Ολόκληρη η Ρόδος, πραγματικά, Ειρήνη και Νίκη, έχει γονατίσει και πάλι από θλίψη μπροστά στη νέα αυτή τραγωδία. Ενός παιδιού μόλις 20 ετών που έφυγε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα από τη ζωή. Να πούμε ότι η κηδεία του άτυχου Νίκου θα γίνει αύριο στις 11 από τον ιερό ναό Κινήσιος της Θεοτόκου Ιαλισσού. Το μόνο μπορούμε να πούμε, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και κουράγιο. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πει κανείς. Πραγματικά όλοι, όχι μόνο η Ρόδος. Όχι μόνο η Ρόδος, πραγματικά όλοι. Ωραία, Ουρανία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είναι ένα σημαντικό θέμα. Έπρεπε να προταχθεί. Δεν θέλουμε βέβαια πάντα να δημιουργούμε έτσι ένα κλίμα άσχημο, αλλά είναι ένα γεγονός πράγματι συγκλονιστικό. Λοιπόν, θα αλλάξουμε όμως θέμα τώρα τελείως, φίλες και φίλοι, και θα πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εκλογές του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Στο στούντιό μας έχουμε δύο από τους υποψήφιους. Να τους καλησπερίσουμε, τον κύριο Άγγελο Καλαθιανάκη και τον κύριο Νικόλα Τσαγκάρη. Τον κύριο Νικόλα Τσαγκάρη και τον κύριο Άγγελο Καλαθιανάκη. Καλησπέρα. Είναι και οι δύο υποψήφοι. Έτσι, σε ένα ψηφοδέλτιο με έναν υποψήφιο πρόεδρο και 65, από ό,τι μας έλεγε και ο ίδιος, υποψηφίους συνολικά στα Δωδεκάνησα. Για να εκλεγούν 51. Σωστό.
είναι όντως σε αυτές τις εκλογές ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τον κύριο Πάπου. Υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα νησιά υποψήφοι και απλώς αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε πάνω απ' όλα από αυτό το βήμα που μας δίνεται σήμερα είναι να καλέσουμε τους επαγγελματίες, τους εγγεγραμμένους στο επιμελητήριο να προσέλθουν στις εκλογές. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η προσέλευση σε αυτές τις εκλογές για να δυναμώσει ο θεσμός του επιμελητηρίου, γιατί όπως πάρα πολλά πράγματα στη δύναμη της κρίσης ατονούν και η φωνή και το ρόλο του επιμελητηρίου είναι πάρα πολύ σημαντικός και αυτός πρέπει να πηγάζει μέσα από τη βάση του που είναι η εγγεγραμμένη. Ατονίσει η συμμετοχή των αυτών που πάνε να ψηφίσουν, αλλά από ό,τι είδαμε το επιμελητήριο δυναμικά κινήθηκε αυτή την περίοδο και είχε και πάρα πολλές δράσεις και όχι μόνο, αποδείχθηκε τελικά ότι ο ρόλος δεν είναι μόνο συμβουλευτικός, έτσι. Βεβαίως, το επιμελητήριο είχε πάρα πολύ πολυσχηδή δράση, μπορώ να πω. Το πρόβλημα, όπως σε πάρα πολλά πράγματα, είναι ότι δεν ενημερώνεται ο κόσμος για τις παρεμβάσεις και τις θέσεις που είχε το επιμελητήριο τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της κρίσης. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι σε όλα τα μείζωνα θέματα τα οποία απασχόλησαν την εθνική μας οικονομία, όπως ήταν για τους επαγγελματίες, όπως ήταν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, όπως ήταν το ασφαλιστικό, όπως ήταν οι περικοπές, όπως ήταν ο εξοδικαστικός διακανονισμός για τις επιχειρήσεις, να έρθουμε σε περισσότερο τοπικά θέματα, η θέση του επιμελητηρίου για την κατάργηση του ΔΙΦΟΔΟ, του Δημοτικού Φόρου Δωδεκανήσου, ο ρόλος του επιμελητηρίου επίσης για την σύμβαση με τη Ryanair επί 4 χρόνια. Όλα αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικές δράσεις που απέβησαν εις όφελος των επαγγελματιών και όχι μόνο κατοίκων των Δωδεκανήσων. Δεν ξέρω, να ρωτάτε τον κύριο Καλαθιανάκη. Κύριε Καλαθιανάκη, το γεγονός ότι είναι ένας ο πρόεδρος και έτσι όπως έχει δομηθεί το ψηφοδέλτιο όσον αφορά την Κάλυμνο, θα είναι σηματοδοτή μάλλον το ότι είναι υποψήφιος ένας πρόεδρος κάτι και έτσι όπως έχει δομηθεί το ψηφοδέλτιο για την Κάλυμνο θα είμαστε περισσότερο ωφελημένοι, γιατί σε προηγούμενη συζήτησή μας μου κάνατε μία ανοίξη γύρω από αυτό. Θεωρώ ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα για τους Καλλινίους υποψήφιους. Δύο όψεις έχει αυτό νόμισμα. Η μία όψη είναι ότι επειδή δεν υπάρχει αντιπαράθεση σύγκρουση συμφερόντων σε πολιτικό επίπεδο, γιατί εσωτερικά το επιμελητήριο δεν έχει κάτι να διαχωρίσει. Οι επαγγελματίες έχουν τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, την ίδια φορολογική υποδομή, τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια αιτήματα και τα ίδια δικαιώματα. Επομένως, χαμηλώνει πολύ το διαφημιστικό προς τα έξω όσον αφορά τις εκλογές και είναι υποτονικό. Αυτό δεν θα πρέπει να φέρει τους επαγγελματίες σε απόσταση από τις εκλογές και να μην έρθουν να ψηφίσουν γιατί δεν τους πήρε ο χι γνωστός που να τους πιέσει. Γιατί όταν υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια παίρνουν όλες οι ομάδες, γίνονται μέτωπα. Ανεβαίνει και το θερμόμετρο, γίνονται αντιπαραθέσεις και με την αντιπαράθεση έρχεται ο ψηφοφόρος. Δεν το σκεφτήκαμε. Αυτό είναι το αρνητικό. Το θετικό είναι ότι επανήλθαμε στην πρωτύτερη κατάσταση του 97 που πρωτοεκλέγηκα εγώ, την έζησε ο Νίκος προ 97 περισσότερο, που ήταν πάλι ένας υποψήφιος. Βέβαια τότε δεν ανοιγόταν οι κάλπες στα κατά μέρους. Οπότε ή θα ταξίδευε ο Νίκος ή οι Ροδίες θα έπρεπε να βάλουν 10 σταυρούς για να βγει κάποιος εκπρόσωπος από ένα λουνιστή, να υπάρχει μια εκπροσώπηση έστω και με ένα άνθρωπο. Τώρα εμείς έχουμε 6 έδρες διεκδικούμε. Όπως τις διεκδικούσαμε και με την αντιπαράθεση πολλών ψηφοδελτίων. Γιατί διεκδικούμε 6 έδρες? Γιατί είναι το ανώτατο όριο που μπορούμε να διεκδικήσουμε σε αναλογία ψηφοφόρων και αξιοκρατικά, ας το πούμε. Δηλαδή δεν μπορεί να διεκδικήσουμε, ας πούμε, 15, όταν η μεγάλη δεξαμενή του 65% πληθυσμιακά είναι η Ρόδος, όταν ξέρω εγώ 20 είναι 40.000 και θα βγάλει ξέρω εγώ 9. Εμείς θα πάμε 6. Αναλογικά δηλαδή. Μάλιστα είπαμε
Είπαμε, με τα μέλη, ανακαταμέλη. Ναι, με τα μέλη. Ναι, μα γιατί είναι ένα του ψηφοδέλτιο και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Προσέξτε, οπότε έχουμε τη δυνατότητα, όχι ότι είναι σίγουρο, οι εκλογές δεν είναι τίποτα σίγουρο, γιατί έχουμε υποψήφιους, όπως είπατε, στους 51-65. Υπάρχει περίπτωση οι 15 επιπλέον να καλύψουν τις θέσεις των υπολείπων νησιών και να μείνουν νησιά απ' έξω. Εάν οι Ροδίτες, οι Ρόδοι, οι φίλοι μας, συνάδελφοί μας, πάνε μαζικότερα ακόμα από το προβλεπόμενο που βλέπουμε εμείς σαν πρώτη εικόνα. Τώρα τι γίνεται, στις μικρότερες κοινωνίες θα ενισχυθούν οι υποψήφοι. Δηλαδή αυτό που θέλουμε κιόλας. Τι γίνεται, εμείς πέφτουμε σε μεσαία κοινωνία τώρα, πληθυσμιακά οι καλοί μας, και είναι στην κόψη του ξεραφείου να αδικηθεί ή να παραμείνει στην ίδια κατάσταση. Δηλαδή τι εννοώ να αδικηθεί. Εάν μαζικά η Λέρος ψηφίσει συγκεκριμένα τα δικά της άτομα και δεν υποβοηθήσει την γύρω κατάσταση, πράγμα που το συνηθίζει θα φύγει μπροστά, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Ναι, πρόσεξε όμως, θα φύγει μπροστά με ένα μειονέκτημα. Θα έχει λιγότερους να τους ενισχύσουν στα αιτήματά τους. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τα αιτήματα είναι κοινά της Λέρουμε, της Καλύμνου και της Πουσπάτσου. Ναι. Δηλαδή ενδιαφέρον οπότε θα πρέπει πολλές. Οπότε να ενισχύσουν και τους αυτούς. Η όποια εξυπνάδα εκλογική μπορεί να αποβεί λάθος. Μπούμερα. Τι γίνεται τώρα, η Λέρος, η Πάτσμος έχει ένα υποψήφιο. Αυτή την έδρα την δώσαμε, την προτείναμε. Προτάθηκε από τον ίδιο βέβαια, εδώ και 4 χρόνια το παλεύει και πολύ καλά από τις προηγούμενες εκλογές και παρίσταται μάλιστα και σε πολλές. Για την Πάτσμος. Ναι. Και σε πολλές, ας πούμε, διαδικασίες χωρίς να είναι εκλεγμένος. Είναι πράγμα πρωτοφανές, ας πούμε, σε κάποια όργανα τέτοια τα οποία αδυνατούν με την πορεία. Αυτός ο συγκεκριμένος ψηφίος έχει μια τέτοια τάση να συμμετάσχει και να συνεισφέρει εθελοντικά σε θέματα περιβαλλοντολογικά και διάφορα επαγγελματικά, ας πούμε, σεμινάρια. Είναι ο αντιπρόσωπός μας εκεί, με λίγα λόγια. Ή ο ΕΦΕΤ, πάμε να κάνουμε ΕΦΕΤ υγιεινής, ή πάμε να κάνουμε τεχνικό ασφαλείας, ή πάμε να κάνουμε σεμινάρια ξενοδοχειακά. Ό,τι είναι ο Καμίτσης ο Γιώργος. Στη Λέρο τα παιδιά έχουν κάνει καλή δουλειά. Τους έχουμε δημιουργήσει ένα εμπορικό σύλλογο με παράρτημα, δηλαδή αντιπροσωπεύει το επιμελητήριο, επειδή το επιμελητήριο είναι ελληνικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου, δεν μπορεί να κάνει κάτι επέκταση, κάτι αν δεν εγκριθεί από το Υπουργείο. Έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο. Έχουμε ιδρύσει όμως και Εμπορικό Σύλλογο πάλι που κάνει τη δουλειά του επιμελητηρίου και δίνει τις ενημερώτητες, το γεμί σήμερα που είναι σημαντικό και όλα αυτά, στην Κάρπαθο. Δηλαδή έχουμε κάνει ανοίγματα. Και εμείς προτείναμε και από τις δικές μας έδρες της Καλύμνου, αν μπορούσε ακόμα να μπει και η Λειψή και η Αστυπάλαια, για να δέσουμε εδώ πέρα το δικό μας επαρχείο, το βόρειο συγκρότημα ή μάλλον καλύτερα το σύμπλεγμα του επαρχείου της Καλύμνου που χρειάζεται καλύτερη αντιπροσώπευση, γιατί είναι πολλές διαφορετικότητες στα νησιά αυτά, έχουν μεταξύ τους πολλά διαφορετικά θέματα. Δηλαδή Πάτμος δεν έχει θέμα, ας πούμε, εργασίας, έχει όμως άλλα θέματα σημαντικά. Ωραία. Η Καλύμνος όμως έχει πολύ μεγάλο θέμα εργασίας ή ανεργίας ή μεταφοράς εμπορευμάτων ή προς το κέντρο της επικράτειας ή ακόμα στη γειτονικά νησιά που εργάζεται και δραστηριοποιείται η Κάλυμνος. Για να μην χάσουμε το χρόνο μας, είναι και έχεις κάποια ερωτήματα. Ναι, ήθελα να... Ναι. Να τελειώσω μισό λεπτό. Τώρα το καλό της υπόθεσης είναι ότι ενιαία, χωρίς καμία αντιπαράθεση, χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε αφορμές, είμαστε ένα σώμα με ένα κοινό πρόεδρο κοινής αποδοχής, σημαίνει ότι δυναμώνει περισσότερο η φωνή μας, είμαστε υπό την αιγίδα μίας διοίκησης πλέον, δρούμε καλύτερα χωρίς να παρεμβάλλονται πολιτικές έρηδες και αντιπαραθέσεις και χρώματα, μπορούμε να κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Οι υποψήφοι είναι όλοι οι πρόεδροι σωματείων, συλλόγων, επαγγελματικών με άδειες και πολύχρονη, ας πούμε, εμπειρία στη δουλειά τους, οπότε είναι... Η ομάδα είναι όλοι μαζί και 65 υποψήφοι, πολύ καλή. Παραμένει, όπως είπαμε, να έρθουν να ψηφίσουν. Ό,τι θέλουν, ας μην ψηφίσουν ούτε καν τον πατριώτη τους. Άρα η ανάπτυξη για το τώρα για να κάνει είναι με όλη τη σημασία. Το ανάπτυξη τώρα είναι ένας τίτλος, ας το πούμε,
που έχει δύο και αυτό έννοιες. Το ένα είναι ότι ηρωνευόμαστε κατά κάποιο τρόπο τη σημερινή οικονομία, γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη, αλλά οι Δωδεκανήσιοι έχουν αποδείξει ότι και στους δύσκολους καιρούς αυτό το κάνουν πραγματικότητα. Αν ανατρέξουμε τα χρόνια πίσω, με το οικονομικό θαύμα της Δωδεκανήσιας που όλη η επικράτεια είχε άλλους ρυθμούς ανάπτυξης και εμείς είχαμε διπλάσιους ρυθμούς, θα μπορούσαμε με το ρόλο που παίζει το μελητήριο σε συμβουλευτικό όργανο επίσημο του κράτους, αν το λάβουν όπως πρέπει το λάβουν υπόψη τους και οι βουλευτές και οι υπουργοί, που είναι και επί συμπατριώτες μας από την περιοχή, πολλοί εξ αυτών ανέκαθεν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά να το λάβουν σοβαρά υπόψη και όχι να το βλέπουν ως όργανο το οποίο μπορούν να παρεμβάλλουν και να βάλουν τους δικούς τους ανθρώπους. Καλώς. Ας πάμε σε άλλες ερωτήσεις όμως, για να φύγει ο χρόνος. Σύμφωνα με την αιτία που έγινε τελευταία στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προβλέπεται η απλή αναλογική. Με απλή αναλογική θα γίνει έτσι η εκλογική διαδικασία. Επίσης, είπαμε τη μείωση των μελών από 61-10 έδρες μείωση. Και η ποσόστοση, το 1 τρίτο των υποψηφίων θα πρέπει να είναι γυναίκες. Τι γίνεται με αυτό, έχει. Τηρείται. Το 1 τρίτο των συνολικών υποψηφίων είναι γυναίκες, όντως, με βάση και το γράμμα του νόμου. Αλλά δεν είναι μόνο εκεί, είναι ότι θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτό εδώ, το άνθρωπο. Από την Κάλυμνο υπάρχουν έτσι, συμμετοχές γυναικών. Στην επαρχία της Κάλυμνου, μάλλον στο βόρειο συγκρότημα, έχουμε την καταναλογία, είναι από κο. Είναι από κο. Οι Καλυμνιές. Οπότε η ποσόστοση για τις γυναίκες πάει συνολικά στο 16%. Θα κάνουν τη λάτσα. Πηγαίνει συνολικά. Συνολικά πηγαίνει. Και συνολικά σε όλο το ψηφοδέλτιο. Δηλαδή το 1 τρίτο των 51, ας πούμε, είναι γυναίκες. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο η Νίκη. Τώρα, ποιος το μυθ καλύπτει εδώ το επιμελητήριο? Το επιμελητήριο έχει 4 τομείς. Είναι ο εμπορικός, είναι η μεταποίηση, είναι οι υπηρεσίες και το τουριστικό. Υπάρχουν εκπρόσωποι σε όλους τους τομείς και από την Κάλυμνο. Τους αναφέρομαι εγώ από την αρχή, γι' αυτό δεν είπα τις ιδιότητές σας, για να πείτε εσείς ποιοι είναι σε ποιους. Πρέπει να αναφέρομαι τους συμπατριώτες, εκτός από εμάς τους δύο και τους συμπατριώτες μας που είναι υποψήφοι στα διάφορα τμήματα. Λοιπόν, στο εμπορικό τμήμα είναι ο Άγγελος μαζί με τον Γιάννη τον Νομικάριο. Στη μεταποίηση είμαι εγώ μαζί με τον Γιώργο τον Κουσιώτη. Στο τμήμα των υπηρεσιών είναι ο Σταύρος ο Χούλης. Και στο τμήμα το τουριστικό είναι ο Σταμάτης ο Κουτούζης, η Σεβαστή Τσατάρου και η Μαρία η Γιάννη. Άρα δηλαδή είμαστε συνολικά. Ωραία, έχει και. Ναι. Στο τουριστικό έχει, συγγνώμη, γιατί είμαι στο εμπορικό εγώ. Είμαστε 4 τμήματα δηλαδή. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω και σε αυτά που είπε ο Άγγελος προηγουμένως είναι ότι η διαπίστωσή μας από την τελευταία θητεία, η οποία ξεκίνησε το 2011, είναι ότι. Το 2011 ήταν 4 υποψήφοι, Όχι. Ήταν πάλι. Συνδυασμοί. Ήταν 4 συνδυασμοί. Συνδυασμοί. Υπήρξε. Εμείς τότε είχαμε εκλεγεί με ένα συνδυασμό που εκπροσωπούσε το βόρειο συγκρότημα. Ήταν δηλαδή ΚΟΣ και Βόρεια. Και συνεργαστήκαμε μετά με την παράταξη η οποία κέρδισε τις εκλογές, που ήταν η παράταξη του κυρίου Πάπου. Διαπιστώσαμε στη διάρκεια αυτής της θητείας ότι η συνεργασία μας με τους συναδέλφους της Ρόδου, γιατί αυτό, επειδή εγώ έχω γνώση των επιμελητηριακών από τη δεκαετία του 90, είναι ότι αυτή τη στιγμή και ξεκίνησε και από τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Χατζημάρκο, όταν ήταν, έχει ανοιχθεί το επιμελητήριο νησιά πραγματικά. Δηλαδή, εμείς λειτουργούμε σαν κεραίες που φέρνουμε τα αιτήματα των νησιών προς το σώμα. Υπάρχει απόλυτη ανταπόκριση, αμέριστη θέληση να λυθούν. Τα περισσότερα βέβαια είναι κοινά, αλλά υπάρχουν και κάποια ιδιαίτερα, τα οποία μέσω των εκπροσώπων μας, τόσο της Καλύμνου όσο και των άλλων νησιών εκτός Ρόδου, μεταφέρονται στο σώμα, υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Γι' αυτό και πιστεύω ότι υπό την παρούσα φάση, στην παρούσα φάση, είναι ευχής έργων ότι κατεβαίνει μόνο ένας συνδυασμός. Δεν υπήρχε λόγος για αντιπαλότητες. Τα προβλήματα είναι κοινά και οι λύσεις είναι γνωστές. Απλώς χρειάζεται εργασία και θέληση. Μας ενημερώνουν ότι έχει εκπνεύσει σχεδόν ο χρόνος που έχουμε στη μας πριν τις διαφημίσεις. Κάποιος από τους δύο να πει λοιπόν γιατί πρέπει να στηριχθεί ο θεσμός με όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή
Έτσι. Εγώ νομίζω, και κάλεσμα, κάλεσμα και από τους δυο. Εγώ νομίζω ότι ο θεσμός δεν είναι ιδιαίτερα γνωστός. Επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο Νίκος, αλλά τι κάνει, γιατί είναι πιο πολύ τεχνοκρατικά θέματα, τα οποία όμως έχουν άμεση επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην επαγγελματία καθημερινά. Μέχρι και με το προσφυγικό, όπως εμείς έχουμε συμμετάξει σε προσφυγικό, σε τουριστικές εκθέσεις, σε γαστρονομία, στον πρωτογενή τομέα να ανεβάσουμε το προϊόν το τοπικό πάνω στο τραπέζι, να πουληθεί πάνω στο τραπέζι, να πάρει υπεραξία. Συναντάμε τους υπουργούς σε άλλο επίπεδο από τους πολιτικούς, χωρίς αντιπαραθέσεις, τεχνοκρατικά. Γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό, με μελέτες. Έχουμε κάνει μελέτες για το ΦΠΑ. Πώς είναι να εισπράξουν, τι είναι να χαθεί, τι αντιπαράθεση έχουμε τα απέναντι παράλια, τι ανταγωνισμό έχουμε από τις άλλες χώρες, πού είναι η χώρα η καλύτερη που πρέπει να πάμε να επενδύσουμε σε γαστρονομία, πού αλλού να επενδύσουμε σε κάτι άλλο, ποιον τουρισμό θέλουμε να επιλέξουμε μαζί με το τουριστικό τμήμα του επιμελητηρίου. Έχουμε αγαστή συνεργασία γιατί είμαστε μειχτό επιμελητηρίο και έχουμε καλύπτουν όλες τις ομάδες επαγγελματιών. Αν λοιπόν η φωνή αυτή δυναμώσει, και η δυναμώσει είναι να υπάρχει ότι πας σε ένα υπουργό και τον αντιμετωπίζεις με 50.000 ψήφους από πίσω σου. Mm-hmm. Έχει σημασία αυτό, δεν μπορείς να μιλάς. Είστε κομιστές δηλαδή, το έτσι όλο αυτό. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι. Δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο, δήμος, κάνουμε να πάρουμε μια απόφαση ή να κάνουμε ένα έργο. Αλλά πάλι στα μέτρα του δυνατοτήτων μας, του προϋπολογισμού μας, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Οι συμπατριώτες μας πρέπει να ξέρουν ότι το επιμελητήριο συμβάλλει πάρα πολύ στην ανάπτυξη και των ιδίων. Mm. Όπως σε πάρα πολλά θέματα δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση, πρέπει να σκύψουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα τα οποία έχουν τρέξει, συμμετοχές σε εκθέσεις, επιστοποιήσεις προϊόντων. Μιλάμε τώρα που αφορούν άμεσα τους επαγγελματίες. Πρέπει και εκείνοι να ενδιαφερθούν και να πλησιάσουν προς το επιμελητήριο, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία γενικά ενημέρωση για πάρα πολλά πράγματα. Να το δουν και εκείνοι, γιατί δυστυχώς οι κινήσεις πρέπει να γίνουν και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Πρέπει να συγκλίνουμε κάπου στη μέση. Ωραία. Όσο γίνεται περίπου, θα στηρίξουν το θεσμό. Θέλω να επισημάνω ότι και η ονομασία προέλευσης γεωγραφικού προϊόντος, όπως είναι το μέλι, όπως είναι ορισμένα πράγματα, ας πούμε, τοπικά, το μελεκούνι της Ρόδου, στο βιβλίο Guinness, όλες αυτές οι προσπάθειες ξεκίνησαν από το επιμελητήριο. Το δίκτυο Aegean Cuisine, που αύριο θα χτυπάει στο application του κάθε επισκέπτη στα σύνορα του γεωγραφικού μοντέλου που θα υπάρξει, ας πούμε, του Νοτίου Αιγαίου με το πέρασμα στην Δωδεκάνησο, θα του έρχεται μια λίστα με εστιατόρια και πού είναι αυτό και τι χρησιμοποιεί εκεί. Αν είναι τοπικό το λάδι, αν είναι τοπική η ντομάτα, αν είναι τοπικό το τυρί, αν έχει πιστοποίηση, τι πιστοποίηση έχει. Ένα νούμερο, δύο, τρία, τέσσερα, έχει ISO, έχει HASC αυτό το μαγαζί, έχει μάγειρα μέσα, ας πούμε, που έχει κάποιο μετάλλιο, είναι κάποιος με χρυσό σκούφο, όπως έχουμε στην περιοχή μας αρκετά παιδιά. Ας μην πρόκειται να γίνουν και κάποιες νομοθετικές άλλες μεταρρυθμίσεις που είναι προσαρμοσμένες. Βεβαίως. Και αν μας ακούγανε και πολλά χρόνια πριν, θα υπήρχαν και ειδικές ΒΠΕ με βιομηχανικές περιοχές που θα ήταν τώρα εγκλωβισμένοι κάποιες φθορές που γίνονται στους δρόμους και κάποια ανεβοκατεβάσματα στην Κιάλεμνο, ειδικά με τις νταλίκες. Όλα αυτά θα ήταν σε ένα σημείο. Αλλά λέμε, είμαστε συμβουλευτικό όργανο, δεν έχουμε τον τρόπο εκτελεστικό, τον ούτε νομοθετικό τρόπο, είσαστε, ούτε το νομοθετικό. Όμως τα σχέδια νόμου, επειδή εξ ανάγκης μας τα προσφέρουν να τα διαβάσουμε, κάνουμε παρεμβάσεις. Δηλαδή πολλές φορές όπου είμαστε έτοιμοι με μελέτη, δίνουμε στον βουλευτή της Δωδεκανήσου, πάρ' το έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, λοιπόν, Τετάρτη. Κάλεσμα στους συμπατριώτες μας. Αύριο όλη μέρα. Όλη μέρα και Κυριακή όλη μέρα. Να προσέλθουν στο κτίριο του επιμελητηρίου για να ψηφίσουν. Δύο μέρες έχουμε κάνει για ευκολία των επαγγελματιών. Έχουμε λάβει υπόψη μας. Έχουμε και ένα κτίριο του επιμελητηρίου. Έχουμε λάβει υπόψη μας στον χρόνο. Και είναι ιστορικό. Και είναι ιστορικό γιατί ήταν και αυτόνομο και αυτού και αυτού. Δεν έχουμε το χρόνο κάποια άλλη στιγμή. Θα πρέπει να συζητήσουμε και το ποιοι είναι οι υπόλοιποι του ΕΒΕΤ και μπορεί και κάνει τόσα πράγματα. Σε μια άλλη εκπομπή, ευχαριστώ. Θα τα πούμε. Δεν έχουμε το χρόνο. Οπωσδήποτε. Αλλά έχω ολόκληρες μέρες. Είναι πολύ σημαντικό. Όσο γίνεται περισσότεροι, θα πάμε να ψηφίσουμε Σάββατο και Κυριακή και εγώ μαζί. 16 και 17 Δεκεμβρίου, όσον αφορά την Κάλυμνο. Εγώ ψηφίζω στο υπηρεσιόν. 8 το πρωί με 7 το απόγευμα. Και όχι με την ασφαλιστική.
Λοιπόν, ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να πω ότι δεν ανέφερα ιδιότητα για κανέναν από εσάς, γιατί σας έχουμε δώσει υποψηφίους για τις εκλογές του ΕΒΕ. Ο κόσμος άλλωστε σας γνωρίζει. Εγώ θέλω τους εμπόρους και ο Νίκος θέλει τους μεταμείνεις. Τώρα είναι δύο υποψήφοι για τις εκλογές του ΕΒΕ και θα πάμε όλοι να στηρίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.